Νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι ακαδημαϊκοί, εκλεκτοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στην Ακαδημία Αθηνών και στη σημερινή εκδήλωση με αφορμή την έκδοση του βιβλίου «Κωνσταντίνος Βολόπουλος, Λόγοι από το βήμα της Ακαδημίας Αθηνών, επιλογή 2003-2012 από τις εκδόσεις Εστία». Ο Κωνσταντίνος Βολόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1938. Σπούδασε στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Στρασβούργου και Παρισίων. Υπήρξε καθηγητής των Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ομότιμος καθηγητής Ιστορίας του Νεότερου Ελληνισμού στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2003 εξελέγει τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, γραμματεύς επί των δημοσιευμάτων το 2008 και διετέλεσε πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών το 2010. Ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής, επίτιμος Διευθυντής του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Έμου, του οποίου διετέλεσε διευθυντής από το 1981 έως το 1990, και αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Το 2012 εξελέγει πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 200 αυτοτελείς μελέτες και άρθρα σε επιστημονικά, περιοδικά και συλλογικά έργα που αναφέρονται κυρίως στη νεότερη και τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Έφυγε από τη ζωή στις 13 Αυγούστου 2019 σε ηλικία 81 ετών και ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, την κυρία Κατερίνα Χέλμη. Παρακαλώ τώρα τον Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, τον καθηγητή Χρήστο Ζερεφό, να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Χέλμη. Κυρία Χέλμη Σβολοπούλου. Κυρία Αντιπρόεδρε. Κύριε Ακαδημαϊκοί, κυρίες και κύριοι. Πανουσιολογιότατε. Το σημερινό μνημόσυνο που μας χαρίζει ο Κωστής είναι σημαντικό για πολλούς από εμάς, κυρίως εμείς που τον γνωρίσαμε. Και βλέπω προσφυλή του πρόσωπα και την κυρία Μαλτέζου, που είναι μέλος της Ακαδημίας, αλλά και πολλούς άλλους, και την κυρία Μπότσιο, τον κύριο Αρβανιτόπουλο και πολλούς άλλους, οι οποίοι φωτίστηκαν από το πνεύμα ενός ανθρώπου, τον οποίο θα είναι ενδιαφέρον να ακούσετε πώς τον γνώρισα. Το 1979 εξελέγει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως έκτακτος καθηγητής επί τριετή θητεία. Τον Κωστή τον γνώρισα το 1983. Δεν τον εγνώριζα πριν, πλην της φήμης που είχε όταν συνέγραφε το βιβλίο εκείνο, το πολύτομο βιβλίο για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Αείμνηστο. Ήταν λοιπόν, είμαστε, αν θυμάμαι, 4 έκτακτοι καθηγητές επί τριετή θητεία. Ο Αείμνηστος Αχιλλέας Τουρκαντώνης, εγώ και άλλοι 2. Η συνάντησή μας έγινε ως εξής. Είχε αλλάξει η κυβέρνηση το 1982 και το Υπουργείο Παιδείας είχε βγάλει το νέο νόμο πλαίσιο, ο οποίος νόμος πλαίσιο δεν ανέφερε πουθενά τι θα γίνουν οι εκλεγέντες, έκτακτοι καθηγητές επί τριετή θητεία. Τον είχε το νόμο αυτόν επιστατήσει ως προς τις λεπτομέρειές του ο κύριος Ρόκος, τότε είναι ομότιμος καθηγητής, αλλά τότε ήταν γραμματεύς στο Υπουργείο Παιδείας, και
ήταν και έκτακτος καθηγητής επί τριετή θητεία και αυτός. Λυσμόνησε λοιπόν ο κύριος Ρόκος ακόμη και τον εαυτό του μέσα στη σπουδή να τρέξει, να περάσει από τη Βουλή το νομοσχέδιο για την παιδεία. Παίρνω λοιπόν ένα τηλέφωνο στο γραφείο μου στη Θεσσαλονίκη και μου λέει «Σβολόπουλος, είμαστε συνάδελφοι, είμαι και εγώ εκλεγής καθηγητής και επί τριετή θητεία και θα πρέπει να κριθούμε κατά τον νόμο». Εγώ, συγχωρέστε με, δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι είχε έρθει η περίοδος για να κριθώ. Εγώ, επειδή δουλεύω όπως όλοι μας, δηλαδή, συνεχώς, δεν πήρα είδηση αυτό το γεγονός. Λέω, και πότε θα κριθούμε. Λέει, μα δεν θα κριθούμε, λέει, διότι ο νόμος τώρα πέρασε το νομοσχέδιο και δεν προβλέπει τίποτα για τους εκτάκτους. Λέω, μα δεν είναι ο κύριος Ρόκος, ο οποίος ήταν εκεί στο Υπουργείο. Λέει, ναι, λέει. Του λέω να πάρουμε τον κύριο Παπαθεμελή, ο οποίος ήταν και αυτός από Θεσσαλονίκη και ήταν υφυπουργός παιδείας. Μου λέει ο Κωστής, όχι, λέει, θα πάρω τον κύριο Ράλη, ο οποίος ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως και ελάτε, μου λέει, από εδώ για να γνωριστούμε και όλα να δούμε πώς θα του το πούμε. Λέω, ευχαριστώ πολύ. Παίρνω τον Αχιλλέα τον Τουρκαντώνη, τώρα αυτά που σας λέγω είναι ζωντανά, και του λέω έτσι και έτσι. Α, μου λέει, θα έρθω κι εγώ, γιατί ήδη είχαν κάνει κάποια φιλία με τον Κωστή στην Θεσσαλονίκη. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στο γραφείο του Κωστή και παίρνει τηλέφωνο τον αείμνηστο Ράλη και του λέει το και το. Το νομοσχέδιο, ο νόμος αυτός, ο οποίος, ναι, ήταν νομοσχέδιο, δεν είχε ακόμα ψηφιστεί, θα ψηφίζεται, ας πούμε, την ίδια μέρα. Λέει έτσι και έτσι, δεν αναφέρει καθόλου τους εκτάκτους επί τριετή θητεία. Και ακούω δυνατά τη φωνή του Ράλη από τη συσκευή με βακελίτη, το παλιό τηλέφωνο που είχε στο γραφείο του. Πάω για να αγορεύσω. Πολλές φορές ο εκλεκτός αντιπρόεδρος της Ακαδημίας, νομικός, μου θυμίζει το «πάω για να αγορεύσω». Η λέξη μου με εντυπωσίασε, γιατί εμείς οι φυσικοί δεν είμαστε συνηθισμένοι στην ρητορική, όπως καταλαβαίνετε. Και εν συνεχεία ξανατηλεφωνεί μετά από τρεις ώρες, τέσσερις, ο Κωστής και σε μένα και ήταν κι άλλοι. Ήταν και ο κύριος Μανδαλενάκης, αείμνηστος κι αυτός. Τέλος πάντων, και ο υπέτειος ο κύριος Ρόκος. Αλλά δεν τον πήρε ο Κωστής, πήρε όμως εμάς. Και λέει, εντάξει, τακτοποιήθηκε, θα κριθούμε κανονικά σαν να ίσχυε το παλαιό σύστημα. Δηλαδή, με κρίση όπως γινόταν. Έτσι γνωριστήκαμε με τον Κωστή και οι βίοι μας ήταν παράλληλοι για το λόγο ότι και εκείνος μετεκλήθη στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και εγώ μετά, αργότερα, εγώ το 2002, ο Κωστής είχε έρθει τουλάχιστον 5-6 χρόνια πριν από μένα. Και όταν ξαναβρεθήκαμε στην Αθήνα, οικογενειακώς πλέον είχαμε τη χαρά να γνωριστούμε καλύτερα και βέβαια και τη χαρά να δω τον Κωστή τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, αλλά και το 2007 να γίνω και εγώ τακτικό μέλος και δημιουργήθηκε μια φιλία άδολη,
ξεκίνησε από την άδολη Θεσσαλονίκη, με κατηγορία ότι όλο μιλάω για την Αλεξάνδρεια, αλλά τα ίδια λέω και για τη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί έζησα 23 χρόνια, ζήσαμε 23 χρόνια παραγωγικά και πράγματι είδα τον πλούτο ενός ανθρώπου και μιας κυρίας, η οποία δεν ξέρω τι έχουν οι ηθοποιοί μας, αλλά έχουν αυτό που λέει ο Χόρν, νομίζω, σημαίνεται φως. Εγώ, ξέρετε, ασχολούμαι με το φως στο περιβάλλον και εσείς με το φως το ουράνιο. Εμείς οι επίγειοι και ταπεινοί κάτοικοι του πλανήτη βρήκαμε το δρόμο μας, βρήκαμε τις χαρές μας και στις συναντήσεις μας και στη μουσική μας, γιατί και του Κωστή του άρεσε η καλή μουσική, όπως αρέσει και σε εσάς, κύριε Αντιπρόεδρε, αλλά και στην Κατερίνα μας, η οποία πάντοτε είχε ένα καλό λόγο να πει για όλους, ακόμα και για ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν και τόσο λεπτοί στη συμπεριφορά τους απέναντι κοινωνικά. Αυτά τα λίγα ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, και να συγχαρώ από βάθους καρδιάς. Είδα αυτήν την έκδοση που είχα την καλοσύνη να μου στείλετε στο γραφείο μου το πρωί. Νωρίς το πρωί, μάλιστα, ήρθε. Και είναι εξαιρετική και αντικατοπτρίζει, όχι μόνο μέσα από τους λόγους του Βολόπουλου, αλλά αντικατοπτρίζει αυτήν την λεπτή υφή που είχε αυτός ο άνθρωπος. Και στις ομιλίες του, αλλά κυρίως στην κοινωνική συμπεριφορά του, την οποία όλοι εμείς είχαμε τη χαρά να ζήσουμε και από εσάς οι περισσότεροι που είχατε τη χαρά να συνεργαστείτε με τον Κωστή τον Σβολόπουλο. Αιωνία του η μνήμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Γενικέ. Παρακαλώ τώρα τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος, κύριο Γεώργιο Στεφανάκη, να λάβει το λόγο. Κυρία Σβολοπούλου, κυρίες και κύριοι, ο Πλάτων στην πολιτεία του χαρακτηρίζει την ηγετική μορφή, τον ηγέτη. Και μας λέει συγκεκριμένα ότι πρέπει να είναι μνήμων, ευμαθής, εύχαρης, φίλος και συγγενής αληθείας και δικαιοσύνης, ανδρείας και σοφροσύνης. Όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν ασφαλώς την προσωπικότητα του τιμωμένου. Πίσω από την μιλίχια παρουσία και το διαρκές χαμόγελο ευγενίας, ήταν και μία παρουσία έντονη και θεληματική. Ευτύχησε στον επιστημονικό του βίο να απαντήσει τις δύο πολύ μεγάλες προσωπικότητες του 20ου αιώνα, τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου τον Ιούλιο του 2013, κατέστησε την Ελλάδα βιώσιμη, της έδωσε την αναγκαία εδαφική και πληθυσμιακή μάζα. Έκτοτε και μόνο η Ελλάδα μπορούσε να ελπίζει σε ένα καλύτερο μέλλον. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, μετά την πτώση της στρατοκρατίας, παγίωσε στην Ελλάδα τη δημοκρατία, η οποία είναι η μακροβιότερη στην ιστορία μας. Το Σύνταγμα του 1975 είναι το μόνο που αναθεωρήθηκε κατά τις προβλέψεις του, δηλαδή ανεμάκτος.
Η ενασχόληση με τον Βενιζέλο ξεκίνησε από την αφετηρία του στην Κρήτη και βία από την κριτική αυτόνομη πολιτεία. Εκτάθηκε εν συνεχεία και στο θλιβερά επίκαιρο ζήτημα της επέκτασης της ελληνικής κυριαρχίας στη Μικρασία. Εκεί είναι πάρα πολύ σημαντική η εργασία του Σβολόπουλου, γιατί επισημαίνει κάτι κρίσιμο, πολύ κρίσιμο. Ότι δηλαδή μετά το 1908, προϊόντος του χρόνου, το Οθωμανικό κράτος εκτουρκευότανε. Και ότι επομένως όλοι οι μη Τούρκοι αποκτούσαν την ιδιότητα του διωγμένου μειονοτικού. Δηλαδή ήταν διωγμένες, εκδιωκόμενες μειονότητες. Και υπ' αυτή τη θεώρηση, το ερώτημα δεν είναι αν έπρεπε να πάμε στην Μικρασία. Το ερώτημα είναι αν μπορούσαμε να μην πάμε και να εγκαταλείψουμε δηλαδή, τον ελληνισμό εκεί, να καταστραφεί όπως ο υλικός καταστράφει εξ άλλων λόγων. Παράλληλα, ο Σβολόπουλος ασχολήθηκε και με την διαμόρφωση του 11ου μου έργου, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που εμφανίζεται ως αρχείο. Δεν είναι όμως πράγματι αρχείο Καραμαλή. Εκεί περιέχονται πάρα πολλές πληροφορίες από τα πρόσωπα τα οποία διαδραμάτισαν σημαντικούς ρόλους και δια των οποίων προβάλλονται και μικρά ζητήματα τα οποία άλλως θα πέραγαν απαρατήρητα. Παράδειγμα, η Ένωση Κέντρου διεκδίκησε την εξουσία ως Ένωση Κέντρου τον Οκτώβριο του 1961. Έχασε τις εκλογές και διαμόρφωσε μια πολιτική αντιπαράθεση προς την ΕΡΕ και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή με στόχο κύριο, αιχμή του δόρατος, να καταδικαστεί ο Καραμαλής, να δικαστεί ο Καραμαλής για αποδιδόμενες πράξεις που ανάγονται στο 1950. Στη δεκαετία του 50. Ήρθαν οι εκλογές του 63. Στις εκλογές του 63 η Ένωση Κέντρου απέκτησε την κυβέρνηση, αλλά χωρίς αυτοδυναμία. Ελείψη αυτοδυναμίας, ο Γιώργος Παπανδρέου έκρινε χρήσιμο να πάει στις επόμενες εκλογές. Ετέθη τότε το ζήτημα της παραγραφής των αδικημάτων, τα οποία η Ένωση Κέντρου ήθελε να εμφανίσει ως πολιτικό στόχο εναντίον των αντιπάλων της. Το 1964 πλέον είχε συμπληρωθεί η παραγραφή. Έγινε λοιπόν ένα μικρό συμβούλιο τον Μάρτιο ή Απρίλιο του 1964. Εκεί είχαν διαμορφωθεί δύο τάσεις. Η μία τάση είναι ότι αφού έχω χωρίσει παραγραφή θα αποτελέσει αστοχία να διώξουμε τον πολιτικό αντίπολο που δεν μπορούμε να δικάσουμε. Η άλλη άποψη ήταν, υποστήριζε και πίεζε πάρα πολύ εδώ, όχι, θα πρέπει να πάμε, διότι εν πάση περιπτώσει το δικαστήριο θα κρίνει την παραγραφή και όχι εμείς. Το ενδιαφέρον. Ο κατεξοχήν Λαύρος και τα Καραμαλή τότε ήταν ο Ηλίας Τσιριμόκος. Είναι διασήμαντο το ζήτημα, διότι έκλεισε η συνεδρίαση αυτού του συμβουλίου, πήγαν στα σπίτια τους. Και έρχεται το απόγευμα ο Ανδρέας από την Κύπρο. Επηρεάζει τον πατέρα του και όπως πολύ συχνά συνέβη τότε, ο Γιώργος Παπανδρέου τα γυρίζει. Οι άνθρωποι του, Μοθονιός και Κακριμάνης, τηλεφωνούσαν όλο το απόγευμα να πούνε ότι, ξέρετε, άλλαξε η γραμμή του κόμματος. Και πράγματι ο Καραμαλής παρεπέφθη. Ένα χρόνο μετά έχουμε την αποστασία. Η αποστασία οδηγήθηκε και σε κυβέρνηση Τσιριμόκου. Εκείνη τη στιγμή όμως, ο Αχιλλέας Καραμαλής είναι μηνύων Αχιλλέως και τορπιλίζει την κυβέρνηση Τσιριμόκου, δεν είναι κι άλλες αιτίες βέβαια, αλλά με τον Αχιλλέα αντίθετο δεν είχε καμία πιθανότητα να πρωθυπουργεύσει ο Τσιριμόκος και η πρωθυπουργία πήγε στον Στεφανόπουλο. Τι δείχνουν όλα αυτά? Ότι αν δεν υπήρχε αυτή η επιμελημένη εργασία, η συλλογή πληροφοριών από πρόσωπο που διαδραμάτισαν ρόλο, όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία εμφανίζονται με ασήμαντα, αλλά στην προοπτική τους έχουν μεγάλη σημασία, θα είχαν χαθεί.
Έχω την συμπληρώνοντας, λέω ότι ο Κωστής Βολόπουλος ευτύχησε κατά τούτο. Σαν πνευματικός άνθρωπος, μία ήταν λογική επιθυμία προς πραγματοποίηση και ο Κωστής την πραγματοποίησε. Δηλαδή, να αφήσει έργο επιστημονικό, το οποίο να υπερτείνει την γήινη διαδρομή του. Και αυτό το πραγματοποίησε, διότι όποιος θελήσει να εξονυχίσει την φοβερή 25ετία 10-35 ή την πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο του αρχείου που είναι 1946-1995, δεν είναι δυνατόν να φτάσει σε αποτέλεσμα χωρίς να περάσει και από τις γραφές του Μακαρίτη του Βολόπουλου. Ευχόμεθα να είναι αιωνία η μνήμη του και ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και εμείς ευχαριστούμε. Σειρά έχει τώρα η καθηγήτρια ιστορίας και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιός, η κυρία Κωνσταντίνα Μπότσιου, την οποία και παρακαλώ να λάβει τον λόγο. Κυρία Χέλμη, κυρία και κύριοι ακαδημαϊκοί, πανοσυλλογιώτατε, κυρίες και κύριοι. Θυμούμε σήμερα τον καθηγητή Κωνσταντίνο Βολόπουλο με τον καλύτερο τρόπο που εκείνος θα επιθυμούσε, μέσα από το έργο του. Ο Κωνσταντίνος Βολόπουλος ή Κωστής Βολόπουλος, για τους φίλους του, ήταν ένας αφοσιωμένος ιστορικός. Ήταν ταυτισμένος με την επιστήμη της ιστορίας. Δούλευε με πάθος και εργαζόταν μέχρι το τέλος της ζωής του πάνω στα ιστορικά του βιβλία. Έκανε έρευνα, μιλούσε σε συνέδρια, έγραφε και παρακολουθούσε τους νέους επιστήμονες και τις τάσεις της ιστοριογραφίας. Η ανεξάντλητη επιστημονική του όρεξη διακρίνεται και στο νέο βιβλίο από τις εκδόσεις «Ιστία», μια συλλογή επιλεγμένων ομιλιών από το Βήμα της Ακαδημίας Αθηνών, στην οποία εξελέγει μέλος, τακτικό μέλος, το 2003, και οι ομιλίες αυτές προέρχονται από ομιλίες του, από κείμενά του, την περίοδο 2003-2012. Στο κορυφαίο πνευματικό ίδρυμα της χώρας που μας φιλοξενεί απόψε, είχε επίσης την τύχη να είναι και πρόεδρος το 2010. Η επιλογή των ομιλιών που συμφέτουν αυτό το βιβλίο δεν είναι τυχαία. Αντανακλά τα κεντρικά πεδία ενδιαφέροντος του Κωστής Βολόπουλου για την ιστορία του νεοελληνικού κράτους, ένα γνωστικό αντικείμενο που υπηρέτησε στα πανεπιστήμια όπου είχε εκλεγεί, και στο Αριστοτέλειο αρχικά και στο Καποδιστριακό αργότερα, και σε συνέχεια και στην Ακαδημία. 4 κείμενα αφορούν την Ελληνική Επανάσταση, 1 κείμενο το Μακεδονικό Αγώνα, 1 το κίνημα στο Βουδί, 2 το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το ρόλο της Ελλάδας σε αυτόν, και 2 τα Δωδεκάνησα, 1 την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων και άλλο 1 την διεθνοπολιτική τους θέση στο πλαίσιο που ισχύει έκτοτε για τον Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Συνολικά όμως οι ομιλίες δεν είναι 10, είναι 11, γιατί προτάσει ένα κείμενο για την ιστορία της επιστήμης, το οποίο θα μου επιτρέψετε να επανέλθω λίγο αργότερα, γιατί θεωρώ ότι αποτελεί το μανιφέστο του για την ιστορική επιστήμη. Καταρχάς, θα ήθελα να κάνω μια κοινωνιολογική παρατήρηση. Αποτελεί μια αποκατάσταση η δημοσίευση κειμένων του καθηγητή Σβολόπουλου για την Ελληνική Επανάσταση, γιατί στη 200η επέτειο, το 2021, το έργο του δεν μνημονεύτηκε όσο του άξιζε και είναι πολύ σημαντικό για την περίοδο αυτή. Και θεωρώ ότι είναι μια αποκατάσταση γιατί αποτελεί μια βαριά αδυναμία της ελληνικής επιστήμης, η παράβλεψη, ενίοτε δε και η λαϊλασία έργων που ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή, ενώ εν ζωή αποτελούσαν σημεία αναφοράς. Οι ομιλίες του βιβλίου για την Επανάσταση ανταλλάγκουν τον τρόπο με τον οποίο ο Σβολόπουλος την αντιλαμβανόταν ως πολιτικό και στρατιωτικό γεγονός, αλλά και ως πνευματικό γεγονός, που αποτελεί ταυτόχρονα οργανικό μέρος της ευρωπαϊκής ιστορίας. Δεν τον ενδιέφερε δηλαδή το σύνηθες της γενιάς του πώς είδαν οι ξένοι την Ελληνική Επανάσταση, που αν μου επιτρέπετε είναι και λίγο φοβικό και συμπλεγματικό. Τον ενδιέφερε πώς και η Ελληνική Επανάσταση επηρέασε τους λαούς και τις ηγεσίες του 19ου αιώνα.
Και αν είχαμε αυτή την προσέγγιση νωρίτερα, θα βλέπαμε την Ελληνική Επανάσταση να κοσμεί πολλά βιβλία διεθνών συγγραφέων που ασχολήθηκαν με επαναστάσεις, αλλά λείπει η ελληνική. Η ειδικότερη θεματογραφία που επέλεξε για την Επανάσταση υπογραμμίζει αυτή την αντίληψη. Τι επέλεξε? Να μιλήσει για το Ρήγα Βελεστινλή, στην πρώτη του ομιλία κατά την υποδοχή του στην Ακαδημία Αθηνών το 2005. Πράγματι, ο Ρήγας ήταν μια επαναστατική μορφή, γιατί πρότεινε κάτι το πρωτοποριακό, κάτι το μοναδικό, τη σύζευξη της ελληνικής γλώσσας με την Γαλλική Επανάσταση, προκειμένου να ακολουθήσει η νεοελληνική πρόταση για έναν εξάρτητο έθνος, την ελληνοορθόδοξη παράδοση, η οποία πολύ συνεισέφερε στην αδιατάρακτη συνέχεια της γλώσσας και στη γεωγραφική της εξάπλωση, και να ξεφύγει έτσι από τη ρωσική ορθόδοξη επιρροή, κάτι το οποίο γενικώς απασχολούσε τον Σβολόπουλο. Έτσι, το ελληνικό κράτος που ευαγγελιζόταν ο Ρήγας Φεραίος θα μπορούσε να συστεγάσει πολλές διαφορετικές εθνότητες, ακόμα και διαφορετικές θρησκείες υπό την αιγίδα, υπό την κυριαρχία του ελληνικού στοιχείου. Ο Σβολόπουλος επέλεξε το Ρήγα Βελεστινλή γιατί τέριαζε και με το συμπέρασμα που απηχούν και τα άλλα τρία κείμενά του στο βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα για το 21. Ότι δηλαδή οι Έλληνες επαναστάτες με ιδιοφύη τρόπο ικανοποίησαν ταυτόχρονα τόσο τα συντηρητικά όσο και τα φιλελεύθερα προτάγματα της εποχής τους. Δηλαδή εκμεταλλεύτηκαν τα κενά που υπήρχαν στη διεθνή πολιτική. Πολύ συχνά έχουμε πάλι μια συμπλαγματική, μια τάση του φτωχού συγγενή προς την ανάλυση των πραγμάτων, θεωρώντας ότι χτυπήσαμε πόρτες, δεν άνοιξαν εγκαίρως και ήμασταν εμείς οι καημένοι της ιστορίας που τελικά μας έδωσαν κάποια ψίχουλα οι μεγάλες δυνάμεις. Ενώ δεν ήταν έτσι, ενώ η Επανάσταση προετοιμάστηκε πολύ μεθοδικά χρόνια πριν και ένωσε τα προτάγματα της ελληνικής με την γαλλική σκέψη εκείνης της εποχής. Εξάλλου, αυτό φάνηκε στο γεγονός ότι ο προσανατολισμός των επαναστατών ήταν προς τρεις εγγυήτριες, όπως λέμε, δυνάμεις. Δεν ήταν ποτέ εγγυήτριες δυνάμεις στην πραγματικότητα, αλλά εκπροσωπούσαν διαφορετικές τάσεις της εποχής. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Το χριστιανικό στοιχείο που προβαλόταν έναντι του μουσουλμανικού από τους Έλληνες επαναστάτες συγκινούσε τις δυνάμεις της παλινόρθωσης στην Ευρώπη μετά τη Γαλλική Επανάσταση, οι οποίοι ήθελαν να βλέπουν τον χριστιανισμό, την Εκκλησία πάλι στο βάθρο που ήταν πριν, που δεν μπορούσε φυσικά να γυρίσει πλήρως μετά από τη Γαλλική Επανάσταση. Οι αναφορές τώρα στην κλασική Ελλάδα που γέννησαν για το φιλελληνισμό, ιδιαίτερα της Βρετανικής κοπής, κινητοποίησαν τους σημεοφόρους της ισότητας και της ελευθερίας που έβλεπαν στην αναγέννηση του ελληνικού κράτους την κοιτίδα της δημοκρατίας. Έτσι, είχαμε ένα υβρίδιο στην περίπτωση του ελληνικού κράτους, γεννήθηκε σαν υβρίδιο το ελληνικό κράτος, που ενοποίησε παραδοσιακά και φιλελεύθερα στοιχεία, γιατί όπως ξέρουμε, μετά τη Γαλλική Επανάσταση υπήρξε μεν παλινόρθωση, αλλά ποτέ δεν γυρίσει ο κόσμος στο παρελθόν, όπως πολύ ωραία έλεγε και ο Ιωάννης Καποδίστριας. Αφήνω την Επανάσταση για να πάω σε ένα άλλο κεφάλαιο που ενδιέφερε ιδιαίτερα τον Κωστή Σβολόπουλο. Ήταν η Ευρώπη. Ιδίως το πώς νοηματοδοτήθηκε η Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η πρωτόγνωρη καταστροφικότητά του την οδήγησε να ταυτιστεί για πρώτη φορά με την ενότητα και όχι με τον κατακαιρματισμό, σύμφωνα με την ανθεκτική συνθήκη της Βεσφαλίας από το 1648. Δεν υπάρχει Ευρώπη των 19ων αιώνα, υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες, ευρωπαϊκές αυτοκρατορίες. Η Ευρώπη ως ενιαία Ευρώπη αρχίζει να γεννιέται στη σκέψη μας και στην πολιτική πραγματικότητα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ουσιαστικά. Γιατί τι λέμε για τον Πρώτο Παγκόσμιο? Ήταν ο θρίαμβος της αρχής των εθνοτήτων, δηλαδή του κατακαιρματισμού. Ο Σβολόπουλος διέκρινε, και αυτό ήταν πολύ πρωτοποριακό για την εποχή του, δύο διαστάσεις στον όρο Ευρώπη. Μία διάσταση μεταβαλλόμενη, πολιτική, και μία διαχρονική πνευματική διάσταση που αποτέλεσε τις βάσεις της σύγχρονης κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας. Πώς μπόρεσαν οι Ευρωπαίοι να ξαναδώσουν τα χέρια αφού είχαν αλληλοσκοτωθεί, αλληλοσπαραχθεί? Η κοινή αξιακή καταγωγή τους ένωσε. Έκανε τη μεταπολεμική Δυτική Ευρώπη να επανεφεύρει τον εαυτό της πάνω στα ερείπια του ολοκληρωτισμού, θέτοντας στο επίκεντρο τη δημοκρατία, την ελευθερία και την αλληλεγγύη. Αξίες που συνιστούν πρόσφατες κατακτήσεις στον ευρωπαϊκό πολιτικό βίο και γι' αυτό παραμένουν εύθραυστες. Και αυτό το τόνιζε πάντοτε ο Σβολόπουλος.
Και σε αυτό το πεδίο αντιμετώπιζε την ελληνική ιστορία ως οργανικό μέρος της ευρωπαϊκής. Επέμενε στην ανάγκη να συνδέονται τα δύο επίπεδα και απέρριπτε την ομφαλοσκόπηση. Αυτό ταιριάζει πολύ με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Όπως ξέρετε, όταν του έδειξαν τον ομφαλό της γης του Δελφούς, είπε: «Πάρτε το αυτό από μπροστά μου, διότι αυτό μας κάνει πάρα πολύ κακό». Για να καταστήσει κατανοητές τις ελληνικές εξελίξεις, ο Σβολόπουλος άνοιγε το αναγκαίο παράθυρο στον κόσμο, καθώς αντιλαμβανόταν ότι η Ελλάδα επηρεάζεται άμεσα, θέλοντας και μη φύση και θέση, από τις διεθνείς αλλαγές. Δεν μπορούμε να κλειστούμε στον εαυτό μας, ακόμα και αν το θέλουμε. Δεν είναι για μας καμία λύση ποτέ η ουδετερότητα. Επιπλέον, τον ενδιέφερε η κατάληξη του παρελθόντος στο παρόν. Ήταν σύγχρονος ιστορικός. Ο Σβολόπουλος γεφύρωνε όχι μόνο την Ελλάδα με τον κόσμο, αλλά και την ιστορία με τις διεθνείς σχέσεις. Βλέπω τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο στο κοινό και μπορεί να καταλάβει πάρα πολύ καλά τι εννοώ και πόσο σπάνιο ήταν αυτό στην εποχή του. Εκτός από ιστορικά βιβλία, οι βιβλιογραφίες που έδινε στους φοιτητές του και γενικά στον κύκλο του ο Σβολόπουλος, περιείχε και διεθνολογικά βιβλία. Από αυτόν ακούσαμε για πρώτη φορά εμείς ιστορικοί διεθνολογικά βιβλία. Τον βοηθούσαν οι σπουδές του, γιατί είχε σπουδάσει και ιστορία, αρχαιολογία και πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σχέσεις, αλλά προσπαθούσε να μεταλαμπαδεύσει και στους νέους ιστορικούς την ανάγκη συνεχώς να ενημερώνονται για τις διεθνείς εξελίξεις και για τις θεωρίες που υπήρχαν σε άλλες επιστήμες και τις θεωρούσε συγκοινωνούντα δοχεία. Ο Σβολόπουλος καταλάβαινε πολύ καλά ότι εμείς ιστορικοί πάσχουμε, γιατί πολλές φορές τείνουμε στην ακατάσχετη γεγονοτολογία, χωρίς να καταλήγουμε στο διατάφτα, ενώ οι πολιτικοί επιστήμονες έχουν τα θεωρητικά σχήματα και μπορούν να μας μάθουν πολλά πράγματα, αλλά πολλές φορές χρησιμοποιούν σαν απλώς δεξαμενή την ιστορία για παραδείγματα και όχι σαν βάση για σκέψη. Προσπαθούσε λοιπόν να γεφυρώσει αυτά τα δύο επίπεδα και το έκανε πάρα πολύ πετυχημένα. Ο Σβολόπουλος ήταν διεπιστημονικός ιστορικός πριν εφευρεθεί ο όρος διεπιστημονικότητα. Ιστορία, διεθνείς σχέσεις, πολιτική επιστήμη. Διεθνές δίκαιο. Χρησιμοποιούσε το διεθνές δίκαιο για να αναλύσει συνθήκες με τις οποίες ασχοληθούμε και άμεσα, το 2023 για το 1923, τη Συνθήκη της Λοζάνης, και η πολιτική επιστήμη τον βοηθούσε για να αναδείξει σχολές σκέψης, τις οποίες και εμείς οφείλαμε πάντοτε να παρακολουθούμε. Εκτός από τις σπουδές του, πρέπει να πω εδώ, τον βοηθούσε και μια ισχυρή αίσθηση ορθολογισμού. Αυτή η διεπιστημονική γνώση είναι φανερή στο βιβλίο για τις ομιλίες που αφορούν τις διεκδικήσεις της Ελλάδας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στα Δωδεκάνησα, γιατί χρειάζεται μια νομική υποδομή για να το καταλάβει κανείς αυτό, καθώς και την στρατηγική της Ελλάδας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αποτελεί μια δικαίωση το ότι τα βιβλία του για την ελληνική εξωτερική πολιτική εξακολουθούν να δίνονται σε σπουδαστές σήμερα τόσο σε τμήματα ιστορίας, όσο και σε τμήματα διεθνών σχέσεων. Η σύνδεση της ελληνικής με την ευρωπαϊκή σφαίρα και του παρελθόντος με το παρόν, δύο συνδέσεις δηλαδή, έδιναν στον Σβολόπουλο ένα κέριο πλεονέκτημα όταν επελέγει από σημαντικούς πολιτικούς της εποχής του για να τοποθετηθεί σε σημαντικά ιδρύματα που είχαν σχέση με τη θεωρία αλλά και με την πράξη, όπως το ΙΜΧΑ, το Ίδρυμα Καραμαλή, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Έχω την αίσθηση ότι το μυστικό του Σβολόπουλου δεν ήταν οι απαντήσεις, ήταν τα ερωτήματα. Δεν καταπιανόταν ποτέ με ένα θέμα αν δεν είχε ένα κεντρικό ερευνητικό ερώτημα. Και πολλές φορές έγραφε με ερωτηματικό τρόπο. Στα υποκεφάλαιά του βλέπει κανείς έντονα τα ερωτηματικά. Τα ερωτήματα γεννούσε βέβαια η εποχή του. Όπως έχει πει ο Ιταλός φιλόσοφος και ιστορικός Μπενεντέτο Κρότσε το 1941, κάθε ιστορία, αντάξια του ονόματός της, είναι σύγχρονη ιστορία. Μοιραία, απαντάμε σε ερωτήματα που γεννά το σήμερα. Τις απαντήσεις όμως τις δίνουμε με βάση το χθες. Και αυτό δημιουργεί μερικές φορές την παρεξήγηση ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Η ανθρώπινη φύση μπορεί να επαναλαμβάνεται. Με αυτή την παρατήρηση επανέρχομαι στην πρώτη ομιλία του βιβλίου για την ιστορική επιστήμη. Ο Σβολόπουλος εμένει σε τρία κυρία στοιχεία. Πρώτον, θεωρεί αναγκαίες τις πηγές. Είτε μας αρέσει είτε όχι, η ιστορία γράφεται με αρχεία. Οι οποίες πηγές πρέπει να ελέγχονται ενδελεχώς. Μερικοί ιστορικοί νομίζουν ότι γράφουν ιστορία απλώς με τα αρχεία. Δεν είναι πραγματικότητα αυτό. Πρέπει κανείς να αξιολογεί τα αρχεία και να μορφώνεται σφαιρικά για να μπορεί να μπει στο παρελθόν. Σημειώνει.
Η επιμολή συγκέντρωση του υλικού αποτελεί απαράβλεπτη προϋπόθεση για την επιστημονική υποδοχή του έργου. Δηλαδή, γιατί? Για να πείσεις, για να τεκμηριώσεις. Δεύτερον, επέμενε στη συνολική ανασύνθεση του διεθνούς περιβάλλοντος μιας εποχής, δηλαδή στη μεγάλη τοιχογραφία, σε μια εποχή που η επιστήμη της ιστορίας έτεινε κυρίως στο μερικό και στο πολύ ειδικό. Τώρα επανήλθαμε στην εποχή των μεγάλων τοιχογραφιών. Ευτυχώς θα μου επιτρέψει να συμπληρώσω. Επίσης, απαιτούσε να γνωρίζει κανείς τα κυρίαρχα αφηγήματα σε κάθε εποχή. Δηλαδή, να μην είναι ένας επιστήμονας ο οποίος είναι απλώς μέσα σε ένα γυάλινο πύργο και δεν βλέπει την κοινωνία γύρω του, γιατί δεν έχει κανένα νόημα οτιδήποτε παράξει. Και τρίτον, πίστευε στην εξαγωγή θεωρητικών συμπερασμάτων με εφαρμογή σε διάφορες περιόδους, αλλά με σεβασμό στην ιστορική περίοδο στις κατηγορίες που εξετάζεται κάθε φαινόμενο. Για να τα αποκρίνεται και στα τρία επίπεδα, ο ιστορικός όφιλε κατά τον Σβολόπουλο να μένει πιστός στην επιστήμη του, χωρίς να παρασύρεται από ιδεολογικές δεσμεύσεις που υπονομεύουν την αντικειμενικότητά του, και αυτό μπορώ να σας το βεβαιώσω από πρώτο χέρι. Πολλές φορές φοβήθηκε ότι μπορεί να ακολουθήσουμε ή να ακολουθήσω κι εγώ άλλους δρόμους φιλόδοξους, αλλά παρόλα αυτά πάντοτε επέμενε ότι πρέπει να μείνουμε αυτό που είμαστε στο βάθος και όλα τα άλλα να είναι το επικοδόν μου, όπως θα έλεγε μια ψυχή. Ο Σβολόπουλος δεν παρέλειψε στις ομιλίες στην Ακαδημία Αθηνών τη θεμελιώδη ταυτότητα του ιστορικού. Ήταν από τους λίγους ιστορικούς που μέχρι τότε που το επέτρεπαν οι δυνάμεις του, δούλευε στο αρχείο μόνος του. Δεν έστελνε άλλους, δεν έστελνε βοηθούς, δεν έστελνε υποψήφιους διδάκτορες. Πήγαινε μόνος του και έψαχνε το αρχαιακό του υλικό. Ο κύριος Αναστασίου είναι εδώ, υπεύθυνος του Ιστορικού Αρχείου Καραμαλή, μπορεί να το βεβαιώσει. Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ τις εκδόσεις Εστία και την ψυχή του κυρία Εύα Καραϊτίδη για την έκδοση των λόγων του Κωνσταντίνου Σβολόπουλου με την υψηλή ποιότητα και αποτελεσματικότητα που πάντα τις διακρίνει. Η Εστία έχει εκδώσει τα περισσότερα έργα του και η σειρά που διευθύνει ο καθηγητής κύριος Νίκος Καραπηδάκης με τίτλο «Ιστορία και πολιτική» περιποιεί τιμή στην ιστορική επιστήμη, όπως και το φιλόξενο περιοδικό το οποίο διευθύνει η Νέα Εστία. Ήταν μεγάλη μου τιμή που γνώρισα τον Κωστή Σβολόπουλο και συνεργάστηκα μαζί του. Παρότι τεχνικά δεν υπήρξα ποτέ φοιτήτριά του. Ποτέ. Τον γνώρισα εμέσως, μάλιστα μέσω του τότε επόπτη διατριβής μου στη Γερμανία. Κάτι που ενδεχομένως δεν είναι ευρέως γνωστό. Τότε έστεινε το Ιστορικό Αρχείο του Ιδρύματος Καραμανλή και άνοιγε το Ίδρυμα λέγοντας σε όλους, διαλαλώντας ότι είχε αρχεία. Και στη συνέχεια μπήκα σιγά σιγά αυτό που ονομάζαμε κύκλο Σβολόπουλου. Δεν παρενέβη ποτέ στη δουλειά μου. Δεν με ρώτησε ποτέ αν γράφω θετικά ή αρνητικά για κάποιο πρόσωπο με το οποίο ενδεχομένως συνδεόταν προσωπικά. Ποτέ. Μου έδωσε όμως συμβουλές ζωής με τη λεπτότητα και τη σεμνότητα που τον χαρακτήριζαν, που ακόμα και σήμερα ηχούν πολλές φορές στα αυτιά μου. Είναι επίσης πολύ μεγάλη μου τιμή και χαρά που γνώρισα τη σύζυγό του, την κυρία Κατερίνα Χέλμη, η οποία, εκτός από εμβληματική προσωπικότητα της τέχνης, φροντίζει να κρατά ζωντανό το έργο του Κωστή Σβολόπουλου με διεισδυτική κρίση και με απροσδόκητες πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή. Και καταλαβαίνω ξανά και ξανά γιατί ήταν τόσο ευτυχής κοντά της. Εύχομαι κι εγώ με τη σειρά μου να είναι καλοτάξιδο αυτό το βιβλίο. Πιστεύω ότι τιμά τη μεγάλη παρακαταθήκη του Κωστή Σβολόπουλου στα γράμματα, όπως εκείνος θα ήθελε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Μπότσιου. Σειρά έχει ο καθηγητής ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ο κύριος Νίκος Καραπηδάκης. Κυρία Χέλμη, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Γενικέ, κυρίες και κύριοι ακαδημαϊκοί, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι, μετά από τις εξαιρετικές ομιλίες που προηγήθηκαν τόσο την πολιτική του κυρίου Στεφανάκη, πολιτικής ιστορίας, όσο και τη διεισδυτική ανάλυση της Κωνσταντίνας, που ανέλησε και περίπου σε όλες τις λεπτομέρειες το έργο του, τιμωμένου, εγώ φυσικά δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Ωστόσο, ως
κατά κάποιο τρόπο συνεργάτης του κύριου Βολόπουλου και της κυρίας Τσέλμη, μέσα από τη σειρά ιστορία και πολιτική της εστίας, θα πω με συντομία την προσωπική μου ανακάλυψη του κύριου Βολόπουλου και την προσωπική μου σχέση, αν αυτό έχει κάποια αξία. Την εστία έχουμε εκδώσει πολλά βιβλία, εγώ όμως δεν ήμουνα σε όλα. Ήμουνα στο εμβριθές, στην εμβριθή ιστορία της ελληνικής ιστοριογραφίας, ιστορική σκέψη στην Ελλάδα, στο υπέροχο «Προμαχώντας το Μεσολόγγι», στην ιστορία της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας και στο τελευταίο που παρουσιάζουμε απόψε και το οποίο δυστυχώς βγαίνει μετά την αποδημία του Κωστή και κάτω από τις μετά τις δύσκολες συνθήκες της επιδημίας. Ιστοριογραφικά ανήκα και ίσως να ανήκω και ακόμα σε εντελώς διαφορετική ιστοριογραφική σχολή, για μια μεγάλη περίοδο μάλιστα και σε διαφορετική πολιτική σχολή σκέψης. Οπότε δεν είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω όπως η Κωνσταντίνα, ως ιστορικό της ειδικότητάς μου και των ενδιαφερόντων. Αποτέλεσε λοιπόν ένα είδος σοκ, με τη θετική έννοια, για μένα, όταν τον ανακάλυψα διαβάζοντας το «Προμαχώντας το Μεσολόγγι», όπου δεν ανακάλυψα μόνο ένα ιστορικό που πληρούσε αυτά που επιθυμεί κάποιος να βλέπει σε ένα ιστορικό, είναι αυτά που αναφέρει και στο πρώτο κείμενο, το απόψινό, και ανέλησε η κυρία Μπότσιου, αλλά ανακάλυψα και ένα συγγραφέα. Αυτό που με έφερε κοντά του στη σκέψη του, δεν ήταν τόσο η σκέψη του και το έργο του αρχικά, όσο η υπέροχη γραφή του. Και από εκεί και μετά, από αυτό το βιβλίο που με συγκίνησε, το «Προμαχώντας το Μεσολόγγι», το συνιστώ ως τυχαίνει να μην το έχουν διαβάσει, πρόσεχα όλο και πιο πολύ το στυλ του. Η ιστορία είναι και αφήγηση, δεν θα το αρνηθούμε, άρα είναι και η γλώσσα και πόσο μάλιστα. Τα κείμενα που δημοσιεύουμε απόψε, που αναδημοσιεύουμε, τα περισσότερα έχουν ήδη δημοσιευθεί στα πρακτικά της Ακαδημίας, είναι, νομίζω, και η κορονίδα της συγγραφικής του ιδιότητας, που τη χαρακτηρίζει η απλότητα, η λακωνικότητα και η ευστοχία. Τα περισσότερα, αν και δημοσιευμένα, όταν μας τα έφερε η κυρία Χέλμη, ήταν ήδη ξαναδουλεμένα. Το βιβλίο άρχισε να βγει για λόγους καθαρά εκδοτικούς, κάτι που καταλαβαίνει ένας φιλόλογος. Ήταν γεμάτα με σημειώσει το περιθώριο, συμπληρώσει βιβλιογραφικές, διορθώσεις ακόμα, και χρειάζεται μια επιμέλεια πολύ λεπτομερής. Αυτό πρέπει να ευχαριστήσουμε τη συνεργάτητα της εστίας, είναι εδώ την κυρία Κομπιλίρη, που είχε όλη την υπομονή μαζί με την επιμελήτρια του κειμένου, καμιά φορά και μαζί μου, να βρούμε τις νέες παραπομπές τις οποίες πρότεινε, πολλές από τις οποίες ήταν βιβλία που ήρθαν μετά, και επειδή προς το τέλος έγραφε αδέξια, δηλαδή η γραφή του, η χειρόγραφη ήταν αδέξια, χρειάστηκε συχνά αρκετός κόπος, ειδικά όταν παρέπεμπε σε χαρτογραφικά αρχεία, να βρούμε και να επαληθεύσουμε τα τεκμήρια στα οποία παρέπεμπε. Το εγχείρημα ήταν δύσκολο από αυτή την άποψη, και μέσα στον κορονοϊό, μέσα στις δυσκολίες του εκδοτικού κόσμου κτλ., αυτό που μας κράτησε και με την κυρία Καραϊτίδη στην επιμονή να το εκδώσουμε, και η κυρία Καραϊτίδη είναι θαυμάστρια του, ως φιλολόγος είναι θαυμάστρια ακριβώς και εκείνη του στυλ γραφής του, επέμεινε και επιμείναμε, διότι πιστεύουμε ότι αφήνουμε μια παρακαταθήκη. Θα τολμούσα να πω, που ίσως είμαι λίγο υπερβολικός, θα με διορθώσουν οι αρμοδιότεροι,
να αφήσουμε μια παρακαταθήκη κλασικού κειμένου, κλασικού ιστοριογραφικού κειμένου. Αυτό χαρακτηρίζει όλα τα έργα, αλλά νομίζω το, τόσο το προμακώντας το Μεσολόγγι όσο και το σημερινό, επειδή είναι και ένα είδος σύνοψης και επιτομής όλης της σκέψης του, νομίζω ότι η κυρία Μπότσιου του υπενήχθηκε, αφήνει μια παρακαταθήκη κλασικού για την οποία είμαστε περήφανοι και από την άλλη μεριά ελπίζουμε ότι θα διαβαστεί και θα προσεχθεί από τους νέους ιστορικούς. Πριν κλείσω, είναι μαζί με το κλασικό του ύφος, είναι κάτι το οποίο επίσης τον χαρακτήρισε, άρχισα και εγώ να το καταλάβω. Άρχισα να το καταλάβω διότι δεν ήμουν και κοντά του. Η μετριοπάθεια, που νομίζω και ένα ιστορικό είναι μεγάλο πλεονέκτημα, διότι δεν παρασύρθηκε ποτέ παρά τις απόψεις του και είχε απόψεις, ούτε από τις πολιτικές του πεπιθήσεις με τη στενή έννοια και με τη φιλία του ακόμα με τον Γιώργο Ράλλη, τον Κωνσταντίνο Καραμαγκή, τον ίδιο. Σε λόγο, δεν παρασύρθηκε ποτέ σε λόγο υπερβολικό, σε λόγο εγκυβωτισμού. Άκουγε, το υπόθηκε προηγουμένως, και μαζί με αυτό το υπέροχο στυλ άφησε και αυτή την αξία, είναι αποτυπωμένη σε όλες τις σελίδες, την αξία της απόστασης που παίρνει κανείς από το θέμα του. Πιστεύω να δώσαμε ευχαρίστηση στη κυρία Χέλμη, την οποία όχι μόνο εκτιμούμε, αλλά και αγαπάμε, και πιστεύω ότι κλείνουμε απόψε, κλείνουμε με αυτό το βιβλίο, μεταφέροντας κάτι κοινωνικά χρήσιμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Καραπιδάκη. Τον τελευταίο λόγο θα τον έχει η κυρία Χέλμη. Επέστρεφε συχνά και παίρνε με, αγαπημένη αίσθηση, επέστρεφε και παίρνε με. Όταν ξυπνά του σώματος η μνήμη και επιθυμία παλιά ξαναπερνά στο αίμα, όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται και αισθάνομαι τα χέρια σαν αγγίζουν πάλι. Επέστρεφε συχνά και παίρνε με, όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται. Ευχαριστώ όλους σας. Τη μαθήτριά του, τη φοιτήτριά του, που την αγαπώ και την πιστεύω και θέλω κάποτε τα θηλυκά της πατρίδας μας να μπουν και στην Ακαδημία. Ο Κωστής δούλεψε τελευταία και με την Ιερά Σύνοδο, με την Εκκλησία μας, με πολλή αγάπη και πάντα ήτανε σεμνός, χωρίς υπερβολές. Θα μας λείψει. Σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Χέλμη, όπως ευχαριστούμε όλους τους ομιλητές και όλους όσους παρακολούθησαν αυτή την
συγκινητική βραδιά. Σας ευχαριστούμε εκ μέρους της Ακαδημίας. Καλό βράδυ.